Μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρας έφτασε εδώ, στο Μέγαρο Μαξίμου, κατευθείαν από την Αγία Πετρούπολη, όπου λίγο πριν τις 2 κάλεσε σε σύσκεψη τους συνεργάτες του και την ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης. Τα μολύβια πήραν και πάλι φωτιά. Άρχισαν να ετοιμάζουν μια νέα αντιπρόταση, την οποία πιθανότητα η ελληνική πλευρά θα καταθέσει τη Δευτέρα στο Eurogroup, βάσει της οποίας επιδιώκει να επιτύχει τη σύγκληση στα σημεία εκείνα που υπάρχει ακόμα διαφορά με εταίρους και δανειστές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 900 εκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή το ποσό που χωρίζει τις δύο πλευρές. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, μπορούμε να δούμε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πρότασης που σχεδιάζεται και είναι πιθανό να αλλάξει τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται συζητήσεις με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ειδικότερα, προβλέπονται επιπλέον φορολογικά μέτρα για να καλυφθεί η διαφορά που χωρίζει τις δύο πλευρές για τα έσοδα του φόρου προστέμενης αξίας. Η ελληνική πλευρά θα καταθέσει πρόταση για φόρο προστέμενης αξίας με 3 κατηγορίες, με την ΔΕΗ στο 13%, ενώ δίνει κυριολεκτικά μάχη για να κρατηθεί και η εστίαση στο 13%. Από εκεί και πέρα, η πρότασή μας καλύπτει το 0,43% του ΑΕΠ από αυτά που ζητούν οι δανειστές και ζητά το υπόλοιπο μέρος να καλυφθεί με επιπλέον φορολογικά μέτρα. Ένα σημείο στο οποίο είναι πιθανόν η ελληνική πλευρά να κάνει υποχώρηση είναι εκείνο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Η Αθήνα προτείνει αυτές να αρχίσουν από 1η-1η, η κατάργησή τους από 1η-1η του 2016 και σε βάθος τριετίας, με σκοπό να αποδώσουν περίπου 200 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι γνωστό όμως ότι οι δανειστές απαιτούν την άμεση κατάργησή τους. Πρέπει να σας πω ότι στις αποφάσεις ή στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμα η περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών με άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, ενώ η ελληνική πλευρά σκέφτεται να προτείνει και μια φορολόγηση της επιχειρήσης μέχρι να δούμε ποιος θα είναι ο συντελεστής και επιπλέον μείωση των αμυντικών δαπανών. Υπάρχει περίπτωση, Χρήστο, να βάλει θέμα για αναφορά, κάποια δέσμευση των Ευρωπαίων για ρύθμιση του χρέους? Ακριβώς αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι κομβικό σημείο για την ελληνική πλευρά είναι η χρηματοδότηση και η ρύθμιση του χρέους. Καθώς θεωρεί ότι με μέτρα λιτότητας και με μια συμφωνία ακόμα, αν δεν ρυθμιστεί το χρέος, δεν πρόκειται η χώρα να βγει από την ύφεση. Μια σαφής αναφορά στην έναρξη συζητήσεων για το χρέους, για τη ρύθμιση του χρέους, είναι το βασικό ζητούμενο από την ελληνική πλευρά, η οποία βέβαια κρατάει κόκκινη γραμμή, πέρα από τη ΔΕΗ που θα πρέπει να μείνει στο μεσαίο συντελεστή για το ΦΠΑ, και τις μειώσεις της συντάξης. Κατά πληροφορίες, έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τις υψηλές επικουρικές. Ωστόσο, τα μεγέθη φαίνεται ότι δεν θα είναι πάρα πολλά τα έσοδα, τέτοια ώστε να προχωρήσει σε ένα μείωση. Όλα αυτά θα τεθούν εις γνώση και του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η νέα δηλαδή επικαιροποιημένη πρόταση, πιθανόν και απόψε ή το πολύ αύριο, σε επικοινωνία που θα έχει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ήδη, κατά πληροφορίες, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Νίκος Παπάς, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος των συζητήσεων, ενώ είναι πιθανόν και ο Αλέξης Τσίπρας αύριο το απόγευμα να μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την μεγάλη συζήτηση που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στο Eurogroup καταρχήν και μετά στη Σύνοδο Κορυφής. Πήρε τόσο επαφών και διαβουλεύσεων. Χρήστος, ευχαριστούμε.